τη δημιουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρό στην τελευταία του συνεδρίαση στις 4 Δεκεμβρίου, εγκρίνοντας ομόφωνα την εισήγηση του Αντιδημάρχου Παιδείας και Νέας Γενιάς, Παναγιώτη Κεϊσογλου. Ο ίδιος μάλιστα ζήτησε να αναλάβει το Συμβούλιο Νέων, καθώς ήταν μέλος του πολλά χρόνια πριν. Η αλήθεια είναι ότι με την ανάλυση των καθηγόντων μας, είχα πει στην πρώτη συνάντηση με τη Δήμαρχο ότι θα ήθελα πάρα πολύ να αναλάβω αυτό το ρόλο, λόγω του ότι την χάνει να είμαι ένας από τους μοναδικούς που ήταν σε Συμβούλιο Νέων στο Δήμο Σερρών. Την δημοτική θητεία του κ. Μωυσιάδη, με εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο του κ. Παπαϊκή, ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που λειτουργήσε το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων με πάρα πολύ καλά και θετικά. Σε διορθώσω, που λέτε, που έχει κάνει ένα μικρό λάθος, είστε μικρός γι' αυτό, λειτουργήσε επί της δημαρχίας του κ. Σίση Μουτιάκα και υπό τη δική μου πολιτική παρουσία. Ναι, έχετε δίκιο, γιατί το είχαμε δίκιο. Το είχαμε δίκιο. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πρωτοβουλία την οποία και εσείς σαν Δημοτική Αρχή είχατε επιχειρήσει τότε σε δύσκολες περιόδους μέσω COVID το 2022 να την υλοποιήσετε και με μεγάλη χαρά μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τοπικό Συμβούλιο Νέων που θα έχει ως στόχο την κοινωνικοποίηση και την πολιτικοποίηση νέων ανθρώπων, να τους εντάξουμε στους κόλπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, να πάρουμε φρέσκες ιδέες, να μπορέσουμε να συνδράμουμε κι εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο σε δράσεις νέων ανθρώπων και να δώσουμε ζωή στην νεολαία του Δήμου μας. Το επόμενο διάστημα θα δημιουργηθεί Μητρό Νέων, στο οποίο θα εγγραφούν μετά από αίτησή τους νέοι και νέες ηλικίας από 15 έως 30 ετών που είναι εγγεγραμμένες και εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο του Δήμου. Το Συμβούλιο Νεολαίας. Με πολύ χαρά το οργανώνουμε και το στείνουμε με τον Αντιδήμαρχο. Να πω εδώ φυσικά ότι είχε ληφθεί μία απόφαση μέσα στο 23 από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Εν τω μεταξύ άλλαξαν και πολλές διατάξεις για τον τρόπο που λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. Μαζί με το κτίριο της πρώην ΚΕΔΙΣ, το οποίο αναβιώνουμε ουσιαστικά, αναζωντανεύουμε για να λειτουργήσει ως κτίριο παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού. Ευελπιστούμε αυτό το μεγάλο σχολείο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας να λειτουργήσει προς όφελος όχι μόνο διδακτικό για τους νέους και τα παιδιά που είναι ανοιχτό να συμμετέχουν. Σύντομα θα πάνε προσκλήσεις σε όλα τα σχολεία και στο Πανεπιστήμιο, στη νεολαία γενικώς, αλλά πραγματικά να προσφέρει και στην πόλη μας φρέσκες ιδέες, φρέσκο αέρα, φρέσκες απόψεις, γιατί το μέλλον αυτής της πόλης, αυτού του τόπου, αυτού του νομού είναι οι νέοι που θέλουμε να μείνουν εδώ. Γιατί όπως ηλικίες μιλάμε, ποιοι θα μπορούν να συμμετέχουν? Νομίζω είναι μέχρι 32 χρονών, μέχρι 30, 15 με 30, που σημαίνει παιδιά από ουσιαστικά πρώτη ηλικίου που είναι 15 χρονών, μέχρι 30 χρονών. Και όπως συμβαίνει και στη ζωή, μπορεί καμιά φορά και εσείς να διδαχτείτε από τα παιδιά, ενώ το κανονικό δημοτικό. Αυτό θέλω να πω ότι πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Έχω παρακολουθήσει μερικές φορές τη Βουλή των Νέων. Είναι εντυπωσιακό πως καμιά φορά έτσι με την απλότητα που διακρίνει τα νέα παιδιά βάζουν τα γυαλιά σε εμάς τους μεγαλύτερους για πράγματα που έχουμε ξεχάσει. Η διαδικασία, η επιλογή, πώς θα γίνει, το γνωρίζετε τον τρόπο? Είναι ανοιχτή η επιλογή, αλλά θα έρθουν οδηγίες σε όλο το. Είναι ανοιχτό στη συμμετοχή το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα έρθουν οδηγίες, θα δημοσιευθούν, οπότε θα γίνει γνωστό και σε όλη την πόλη για να λειτουργήσει. Έτσι, να πάει. Να ακουστεί τέλος πάντων, ώστε τα παιδιά πραγματικά ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, να κάνουν μια προσπάθεια.